Κάθε κόμμα με αφορμή την αναθεώρηση, τη συζήτηση αναθεώρηση του συντάγματος και τώρα που ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια αλλά και στην Επιτροπή έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για αναθεωρήσεις άρθρων περισσότερων, λιγότερων του συντάγματος. Όμως θεωρούμε ότι το βασικό είναι ποια είναι η ανάγκη αναθεώρηση ενός συντάγματος, του συντάγματος συγκεκριμένου, όπως και οι προηγούμενες αναθεωρήσεις. Και εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει με αφορμή μάλλον την διαδικασία έναρξης της συζήτησης ότι και αυτή η αναθεώρηση, όπως και οι προηγούμενες αναθεωρήσεις και η τελευταία, αν θέλετε, αναθεώρηση του συντάγματος 2001, πρόκειται περί κατεύθυνσης όλα αυτά υπάγονται στην κατεύθυνση θωράκισης ποιού του ίδιου του αστικού πολιτικού συστήματος και βέβαια ευθυγράμμιση και με τις σημερινές ανάγκες της άρχουσας τάξης. Γιατί κοιτάξτε, κάθε σύνταγμα, σε κάθε μάλλον σύνταγμα αποτυπώνονται οι ανάγκες, οι προτεραιότητες, τα συμφέροντα, εξυπηρέτηση στα συστήματα. Στο πνεύμα, λέτε, όλες τις αναθεώρησεις, έτσι. Υπάρχουν όμως άρθρα που μπορεί να συμφωνήσει. Τάξη που βρίσκεται στην εξουσία, εν προκειμένου της αστικής τάξης. Αυτό διέπει το Σύνταγμα και τα άρθρα του Συντάγματος και των προηγούμενων, αλλά και του σημερινού, αλλά και αυτών που πρόκειται, όσων άρθρων πρόκειται να αναθεωρηθούν. Και αυτοί οι στόχοι μέσω της αναθεώρησης στοχεύουν και φαίνεται αυτό από τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, στη διασφάλιση αυτό που λένε της κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας και συνέχειας, είτε αν θέλετε με την εκλογή της ΣΥΔΙΣ, εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα ζητήματα πρόταση δυσπιστίας και άλλα. Απ' την άλλη μεριά, η αναστήλωση του ίδιου του κύρους του αστικού πολιτικού συστήματος επιχειρείται μέσω της αναθεώρησης, στα μάτια δηλαδή του λαού, να αναστηλωθεί το κύρος του αστικού πολιτικού συστήματος δήθεν στην κατεύθυνση δήθεν ηθικοποίησης ενός σάπιου και ξεπερασμένου συστήματος. Και βεβαίως μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο επιχειρείται να στηθεί και ένας καυγάς, να το πω έτσι, ψευδεπίγραφος, κάλπικη, μια κάλπικη αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, στη βάση βεβαίως των προτάσεων. Δείτε τα ζητήματα εμβάθυνσης της δημοκρατίας, προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, της δίθεν νεοφιλελεύθερης ατζέντας. Τα ακούμε αυτές τις μέρες και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, σε μια σειρά από άρθρα. Μάλιστα. Όταν την ίδια όμως στιγμή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και οι σημερινοί, παίρνουν μέτρα που αναστέλουν, αν θέλετε, επιτίθενται, εντείνουν μάλλον την επίθεση απέναντι ακριβώς σε αυτά τα εργατικά, λαϊκά, δημοκρατικά δικαιώματα του λαού μας. Εμείς το Κομμουνιστικό Κόμμα βεβαίως συμμετέχει. Πάντως υπάρχουν κομμάτια που μπορείτε να συμφωνήσετε και εσείς πέρα από το πνεύμα που το λέτε. Ενδεχομένως πολιτικά, υπάρχουν επιμέρους ζητήματα σε κάποια άρθρα ή προτάσεις. Περί ευθύνης υπουργών, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ο κατάλογος είναι μακρύς και δεν μπορούμε στα όρια μια σύντομη παρέμβασή μας στο φιλόξενο βέβαια κανάλι σας να αναπτύξουμε όλα τα άρθρα. Όλα, να κάνουμε ειδική εκπομπή. Γιατί και να προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως δεν τυπώθηκαν και στην Επιτροπή, αλλά και πλέον στην Ολομέλεια, αυτό υπηρετούν και έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ενώ αναθεώρηση αρκετών άρθρων του Συντάγματος. Και αυτά έχουν να κάνουν με την προστασία και τη διεύρυνση βεβαίως των δημοκρατικών δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών ελευθεριών και κυρίως των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και βεβαίως εμείς δεν σπέρνουμε αυταπάτες στο λαό, στον κόσμο, στους εργαζόμενους, ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτικό, αν θέλετε και δημοκρατικό σύνταγμα, στο πλαίσιο της σημερινής, αυτό που είπα και πριν, της σημερινής εξουσίας της αστικής τάξης κατ' επέκταση του κεφαλαίου και στη χώρα μας. Γιατί δείτε τώρα, ακούσαμε προηγουμένως και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Στα πλαίσια δηλαδή, μια σκιαμαχία, επιτρέψτε μου τον όρο, στα πλαίσια εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που έχει να κάνει με το πρώτο που είπα πριν. Με το πώς δηλαδή θα έχουμε μια καλύτερη σταθεροποίηση, αν θέλετε, του αστικού πολιτικού συστήματος και σε επίπεδο κυβερνήσεων, ούτως ώστε να υλοποιηθεί την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί δείτε, για παράδειγμα, γίνεται μια σκιαμαχία. Ένα παράδειγμα, μπορώ να πω πολλά αν θέλετε. Λοιπόν, για το ζήτημα των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, αν θα μπει ή όχι, λέω εγώ, στο Σύνταγμα.
Μα με συγχωρείτε, η κυβέρνηση μέχρι το 2060 δεν έχει δεσμεύσει τη χώρα, το κράτος. Λοιπόν, για πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Πάτε να κάνετε μια εξίσωση. Δείτε για το άρθρο. Δεν διέκοψα κανένα. Δείτε για το άρθρο 16. Τσακώνονται σε εισαγωγικά οι λέξεις και αμαχούν. Λοιπόν, για τα ζητήματα της, των ιδιωτικών, δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστήμιων, όταν την ίδια ώρα σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης καλά κρατεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Άρα λοιπόν τα περί ισότητας, για παράδειγμα, δημοκρατίας, ελευθερίας κτλ. Πάνε περίπατο, διότι με συγχωρείτε, αυτός που έχει τον πλούτο, κατέχει τον πλούτο, τα μέσα παραγωγής, αυτός που έχει τα χρήματα, θα έχει και τη δυνατότητα και στην υγεία και στην παιδεία κτλ. Και βεβαίως η πλειοψηφία του λαού μας που στενάζει θα συνεχίζει να στενάζει. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν δεν λύνονται μέσα από αλλαγές ή αναθεωρήσεις άρθρων του Συντάγματος. Γι' αυτό λέμε εμείς, τις προτάσεις στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγματος για συγκεκριμένα άρθρα, αν θέλετε, αυτά που ανέφερα ενδεικτικά. Εμείς λέμε ότι ο λαός μας αυτά ακριβώς, αυτές τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος πρέπει να τις μετατρέψει σε άξονες πάλης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπρούλη. Λαϊκό. Λοιπόν, από ένα-δύο λεπτά. Ανεξάρτητα του που θα οδηγήσει η όλη διαδικασία, διότι δεν τελειώνει αύριο. Όχι, θα έχουμε και σε ένα μήνα πάλι. Από ένα μήνα και από εκεί και πέρα η επόμενη Βουλή και ούτω καθεξής. Εμείς λέμε το εξής, ότι και από αυτή τη συζήτηση ο λαός μας πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Ενώ τη αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως έχει βγάλει και πρέπει να βγάλει συμπεράσματα τη γενικότερη ασκούμενη πολιτική, η οποία έχει τσαλαπατήσει τη ζωή του. Όλα αυτά τα βάρβαρα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί με τα μνημόνια και υλοποιούνται και θα υλοποιούνται, αλλά και νέα μέτρα που έρχονται, απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, ο λαός μας πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του, να οργανώσει την πάλη του, τις διεκδικήσεις του, να διεκδικήσει όχι μόνο την απλήρωση των απολειών των προηγούμενων ετών, αλλά και να βάλει στόχο. Πλαίσιο πάλης, διεκδικήσεις που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του. Και βεβαίως προοπτικά αλλαγή τάξης στην εξουσία, σας λέμε εμείς.